Λοιπόν, η Ζενεβιέβ είναι κορίτσι στάρ. Η Βίκυ Καγιά είναι κορίτσι στάρ. Φέι, με προβλημάτισε αυτό. Για να την ακούσουμε. Με προβλημάτισε. Εδώ ακούστε μαζί με την εξαιρετική μητέρα της. Σαν δύο σταγόνες νερό. Ναι. Μια σημαντική. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν έχω φωνή σήμερα, να με συγχωρήσετε. Περαστικά σου, Βίκυ μου. Πολύ δυσκολίωση και να σας πω πολλά. Κρύωσες. Τα παιδιά μου φταίνε. Είμαστε για το Βασίλη, που ήταν από πολύ πολύ για την ανακάλυψη ότι βγήκε πάρα πολύ μικρή. Την έφερα στην πρώτη της επίδειξη όταν έγινε με τον Βασίλη. Του έχω μεγάλη αγάπη και είναι, νομίζω ότι είναι αξιόλογος. Όχι νομίζω, είναι πολύ αξιόλογος. Εσείς, επειδή σας βλέπω τόση ώρα, έχετε ξανακάνει πασαρέλα, γιατί για μοντέλο μου κάνετε. Όχι ποτέ. Ποτέ. Αν δεν ήταν η μαμά σήμερα, εγώ δεν θα είχα έρθει, γιατί είμαι χάλια, γιατί η μαμά είμαι εδώ και τον Βασίλη. Για τον Βασίλη ήρθα, γιατί τον αγαπώ πολύ. Όλοι τον αγαπάμε πολύ τον Βασίλη. Να σας πω κάτι, δεν θέλω να θίξω ηλικίες, αλλά σαν να έχετε 5 χρόνια διαφορά μεταξύ σας. Με έκανε στα 17 της. Στα 17, ναι. Αλήθεια είναι. Βιάστηκε. Είστε η μαμά που θα είναι και μαμά μάνατζερ της κόρης. Ποτέ, manager. Ποτέ. Εννοώ με τις επιλογές της κόρης. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τις επιλογές. Αποφασίζει εκείνη μόνη της για τη ζωή της και για τις επιλογές της. Το αντίθετο, τα ακούω και από πάνω. Α, εσύ είσαι η κόρη μάνατζερ, Βίκυ. Εγώ δεν είμαι μάνατζερ, εγώ απλά τα ακούω. Είστε περήφανοι για την κορούλα που τα έχει καταφέρει τόσο. Πώς να μην είμαι περήφανη, είναι το πιο γλυκό πλάσμα στον κόσμο. Είναι πάντα δίπλα μου όταν τη χρειάζομαι. Δεν με έχει αφήσει ποτέ μόνη της. Αυτά είναι. Έτσι πρέπει. Πόσες φορές την ημέρα παίρνετε τηλέφωνο? Μπορεί και 5 και 6. Και πιες πορτοκαλάδα και δεν πιες πορτοκαλάδα. Και πιες τα βιταμίνες και δεν πιες βιταμίνες. Και είμαι και 44 χρόνια. Έφαγες καλά ή δεν έφαγες? Δεν έφαγες καλά. Η Μπιάνκα τι κάνει, ο Κάρλος Βίχη. Είστε και κλασική τηλεθεάτρια της Βίκης. Είμαι πολύ, πολύ, πολύ φαν. Και μετά παίρνει και μου λέει, γιατί έπιασε τα μαλλιά, δεν μ' άρεσε το φόρεμα. Σε ποια εκπομπή είστε πιο φανατική από όλες? Και στις δύο, μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο. Το κάνει καλά. Κάνει καλά αυτό που κάνει και αγαπάει αυτό που κάνει πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι τη βγαίνει και έτσι τόσο καλά. Τι τη εύχεστε? Της εύχομαι να έχει υγεία, να έχει τύχη και να είναι ευτυχισμένη με την οικογένειά της και τα παιδιά της. Αυτά τα ωραία τα κλασικά εύχομαι κι εγώ, γιατί αυτά έχουν σημασία. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Εσένα τι να σου ευχηθώ, Βίκυ μου? Γαλήνη, κύριε Μία. Γαλήνη. Ναι. Τηλεοπτικά του χρόνου δεν έχεις κάνει συζητήσεις. Μα ποιος, και ποιος πεθαίνει μέχρι του χρόνου? Παναγία μου, να είμαστε καλά μέχρι του χρόνου. Βλέπουμε. Εντάξει, το GNTM τελειώνει ποια μέρα, γιατί έχω μάθει 20 Δεκέμβρη. Τότε νομίζω. 20 Δεκέμβρη. Mm-hmm. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου με ή χωρίς GNTM. Να είμαστε καλά. Και βλέπω και όταν γίνω καλύτερα θα τα πούμε και πιο. Εννοείται. Αναλυτικά. Το Shopping Star θα υπάρχει του χρόνου? Μάλλον, δεν ξέρω να σου πω. Εσύ θα είσαι του χρόνου στο Star? Δεν το ξέρω και αυτό. Ούτε αυτό. Κάτσε να δούμε να είμαστε καλά. Η μαμά τι θέλει? Ό,τι θέλει εκείνη. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα τηλεοπτικά. Καλά να είμαστε, παιδιά, για όλο αυτό που ακούμε. Εγώ θέλω να είναι καλά και υγιής, αυτό τίποτα άλλο. Να είμαστε καλά και όλα θα τα δούμε μετά. Για σήμερα έχετε κάνει πρόβες, πώς θα περπατήσετε? Όχι, καθόλου. Όχι, πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μου δείξεις κάτι. Δεν έχω περπατήσει ποτέ στην πασαρέλα. Σας έβαλα την ιδέα. Να θα μου κάνει τώρα μια πρόβα, Θες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας υπέρ ευχαριστώ. Και εσύ, Βίκυ, που κάνεις τεράστια προσπάθεια. Ναι. Περαστικά σας. Περαστικά. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε το σχολείο κι εσύ. Ναι. Πες το, λέω ότι είχε το λαιμό, ήταν τόσο άρρωστο και όμως κάθισε εκεί τόση ώρα. Να απαντήσει σε όλα, απάντησε κανονικά, δηλαδή. Ναι, και εγώ την ευχαριστώ πολύ, Έλενα, γιατί δεν μίλησε πουθενάλλου. Ήμασταν αποκλειστικά εμείς στα παρασκήνια. Και είναι από τις περιπτώσεις που έχεις πει θα είμαι εκεί, έχεις δώσει το OK. Και θεωρώ, έχω την αίσθηση ότι είναι από τις περιπτώσεις που είναι το τσάκ να πεις θα το ακυρώσω, θα το ακυρώσω, ναι, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Αλλά το ξεκαθάρισε και για τον Βασίλη Ζούλια που έχουν μία σχέση από τα πρώτα της βήματα, τα επαγγελματικά, αλλά και για τη μητέρα της που πρώτη φορά θα περπατούσε και τα καταφέρατε εξαιρετικά, κυρία Αλεξάνδρα. Και πέταξε και τη βόμβα. Βρέθηκε αυτό εκεί. Η βόμβα, λες, είναι βόμβα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι βόμβα. Να ρωτήσω λίγο, Αφροδίτη μου, κάτι. Ναι. Τι συμβόλαια έχει? Μονοετές συμβόλαιο και για το. Καλά, για το GNTM ούτως ή άλλως τελειώνει η σχέση όταν τελειώσει και το παιχνίδι. Είναι στο φορμά. Αλλά και για το Shopping Star είναι μονοετές. Διότι είναι και τακτική πολιτική του καναλιού.
Ωστόσο, νομίζω, εγώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Καλά, ότι... άλλα πρόσωπα στο κανάλι υπογράφουν. Δεν είναι τακτική, αν μου επιτρέπεις. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία. Τακτική όμως δεν είναι του καναλιού. Και η Ζήνα Κουτσελίνη, πάλι. Και η Ζήνα είναι μονοετές. Και το πρωινό είναι μονοετές. Η Ζήνα έχει μονοετές. Και μάλιστα. Το τελευταίο της ήταν είναι μονοετές. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είναι επιθυμία της Ζήνας. Δηλωμένη, εκφρασμένη επιθυμία της Κουτσελίνη. Όπου πάω, το έχει πει. Όπου πάω, υπογράφω μονοετές. Αφροδίτη, ναι. Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι θα έκανε. Έχω την αίσθηση ότι το Σταρ μπορεί να κάνει ή δεν έχει στρατηγική. Εγώ κάνω μόνο ετές συμβόλαιο. Θα μπορούσε να κάνει και διαιτές και τριετές. Αφροδίτη, σε άλλες δηλώσεις την έχουμε ακούσει. Για να το λέω, Αφροδίτη. Κάτι ξέρω. Εγώ σε παλιές τις δηλώσεις έχουμε δει ότι πάντα υποστηρίζει το κανάλι της. Λέει, παιδιά, παραμένω, είμαι Σταρ. Αφήστε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα. Είναι η πρώτη φορά που απαντάει «θα δούμε», αφήνει το ενδεχόμενο ανοιχτό. Αυτό σίγουρα. Γιατί πάντα ήτανε Σταρ και το κανάλι, η απάντησή της πάντα ήτανε «το κανάλι αποφασίζει, όταν το κανάλι είναι έτοιμο, θα ανακοινώσει και ποια θα είναι η συνεργασία, εγώ είμαι εκεί». Απλά είναι Νοέμβριος, παιδιά. Την Βίκη την έχουν προσεγγίσει κατά καιρούς και άλλα κανάλια και της έχουν δώσει, μου το έχει πει και σε συνέντευξή μας, ότι της έχουν δώσει και περισσότερα χρήματα και τα έχει αρνηθεί. Αλλά αυτή τη φορά ίσως... Όπα. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει η διστακτικότητα και με τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το GNTM και για το αν θα συνεχιστεί του χρόνου. Και είναι έξυπνη επαγγελματίας, προσέχει πάρα πολύ τις δηλώσεις της. Και δεν είναι πολύ λογικό και σοφό αυτή την περίοδο να πει με βεβαιότητα ότι εδώ θα είμαι και στο GNTM, γιατί το GNTM είναι ένα project το οποίο το Star συζητά πολύ σοβαρά. Ναι, είναι και το Shopping Star που είναι πολλά χρόνια. Το Shopping Star, ναι. Και έχει κάνει και το Dancing, δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα. Σαφώς. Δηλαδή, όταν προκύπτει κάτι στο Star, φαντάζομαι η πρώτη επιλογή είναι η παρουσιάστρια που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι βραδινό, σε κάτι λαμπερό, σε κάτι που έχει reality στοιχεία. Και είναι η Βίκη Καγιά. Και face σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ψυχαγωγία. Σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία, η Βίκη Καγιά είναι η πιο star, εννοώ το κανάλι, από όλες και από όλους. Είναι η πιο σταθερή συνεργάτης του σταθμού αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά όμως κάνει τέτοιες δηλώσεις και αφήνει παράθυρο κανονικό τηλεοπτικό. Πρώτη φορά εγώ την ακούω. Ότι θα δούμε. Να είμαστε... Δεν είναι προσβλητική ή απόλυτη. Όχι. Δείχνει ταπεινή. Ναι, αλλά λέει ότι του χρόνου να είμαστε καλά θα δούμε. Ότι αφήνω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ναι. Ίσως να μην είναι και ευχαριστημένη από την φετινή σεζόν και όχι σε σχέση με το κανάλι, σε σχέση και με τα project και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Εγώ θα επέμενα να ρωτήσω, απλά ήταν άρρωστη, το σεβαστικά. Έκανες άπειρες προσπάθειες. Θα επέμενα. Όχι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο ακόμα μία φορά να πούμε συγχαρητήρια στο Βασίλη για αυτή την πολύ ωραία ιδέα. Ήταν και παπάδες όμως, ήταν και ο Σπύρος Σπόρος. Ο Σπύρος Σπόρος με την κόρη του. Εντάξει, ο κόσμος ήταν πάρα πολύς και μπράβο τους που κάνανε όλο αυτό το πράγμα για τον Βασίλη.